παράμενο. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη και για την καθυστέρηση και για το ότι είμαι παντελώς απροετοίμαστος. Δυστυχώς για μένα η επιλογή που έχω είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι θα ήθελα να είναι. Και κατάφερα να έρθω μόνο από σεβασμό στο Σοφρόνη και στη δουλειά που έχει κάνει και στο βιβλίο που παρουσιάζει. Εμένα το βιβλίο μου άρεσε από άλλη σκοπιά. Χωρίς αυτό να είναι καθόλου αντίθετο με ό,τι ισχυρίστηκε τον Νίκο προηγούμενα, είναι συμπληρωματικό. Ξέρω ανθρώπους που έχουν εικόνα για την οικονομία ή εικόνα για τον καπιταλισμό, με την οποία μπορεί να αισθάνομαι και πολύ κοντά, αλλά είναι παντελώς ανίκανοι να περιγράψουν ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Στο βιβλίο του Σοφρόνη, η θεωρητική ένταξη και υπάρκεια συνδυάζεται με ένα πράγμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και είναι η πολιτική εμπειρία. Για να μιλήσεις για ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, μπορείς να μιλήσεις μόνο αν κατανοείς το πριν, το κατά το γεγονός και το μετά το γεγονός. Ο Σοφρόνης είναι σε ιδανική θέση για να κάνει αυτή τη δουλειά. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που περιγράφουμε συνήθως όταν μιλάμε για άλλες χώρες και λέμε ο Διεθνής Μάης του 68, ο οποίος προφανώς δεν είναι μόνο γαλλικός και προφανώς δεν έγινε μόνο το 68, στην Ελλάδα ήταν ένα κύμα που είχε τρεις αιχμές, τα Ιουλιανά, το Πολυτεχνείο και τη Μεταπολίτευση. Ο Σοφρόνης είναι από τους λίγους ανάμεσά μας που υπήρξε ενεργός πολιτικά με πρωτοπόρο ρόλο και στα τρία αυτά. Και αυτό συγκροτεί μια πολιτική πειρά η οποία είναι πολύτιμη και κατά τη γνώμη μου διαποτίζει τον βιβλίο. Συμφωνώ με την εκτίμηση του Νίκου ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει γραφτεί για αυτό το καθοριστικό γεγονός. Και άρα συνιστώ ολόθερμα το διάβασμα για τη διάδοσή του, γιατί γύρω και μάλιστα με ένα κεντρασμένο τρόπο θα έλεγα, ειδικά για τους αγωνιστές της σημερινής εποχής, που εδώ και καιρό δυστυχώς δεν έχουμε ζήσει ανάλογα σε μέγεθος γεγονότα. Έχουμε ζήσει σημαντικά γεγονότα, έγινε μια αναφορά από τον σύντροφο τον Νίκο στις πλατείες, αλλά δεν είναι συγκρίσιμα γεγονότα. Το πρώτο ερώτημα το οποίο, πάνω στο οποίο είμαστε σε διαπάλη με τους απέναντι, είναι αν το Πολυτεχνείο ήταν ένα φοιτητικό γεγονός ή μια λαϊκή εξέγερση. Στη διαπάλη χάνουμε. Η κυρίαρχη εικόνα στην κοινωνία είναι ότι ήταν ένα θετικό γεγονός. Νεανικές τρέλες. Από τη στιγμή που θα το δεχτείς αυτό, είναι εύκολο να σε πετάξει το Πολυτεχνείο στα ζήτητα. Το βιβλίο του Σοφρόνη είναι πολύτιμο στο να φωτίσει το γιατί είναι μια λαϊκή εξέγερση, γιατί έχει στο κέντρο την εργατική αναφορά και γιατί αυτή η αναφορά, παρόλο που εμπολίσει είναι αθόρμητη, δεν είναι απολύτως αθόρμητη. Και έχει τεράστια σημασία οι μειοψηφικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες, ακόμα και οι όχι τόσο μειοψηφικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που επιβεβαιώνουν μέσα στα καθαρά γεγονότα αυτόν τον προσανατολισμό. Από αυτήν την άποψη, η εργατική συνέλευση του Πολυτεχνείου ήταν ένα τεράστια σημασία πράγμα μέσα στη γενικότερη κίνηση των μαζών εκείνης της στιγμής. Ερώτημα δεύτερο. Άκουγα προχτές ένα αφιέρωμα σε ένα τραγουδοποιό της εποχής, τον Λάκη του Γκαραρί, ο οποίος με το δίσκο του το σούπερ μάρκετ βγάζει μια απίστευτη απελπισία. Πού πάταγε αυτή η απελπισία, στο πόσο ξαφνικά επιβλήθηκε η δικτατορία και πόσο δύσκολο φαινόταν να πέσει η δικτατορία. Πώς θα έπεφτε η Χούντα λοιπόν. Ένα μεγάλο ερώτημα. Διαπάρεις πάλι μέσα στην κοινωνία. Θα έπεφτε με τις διαδικασίες της ομαλοποίησης της δικές της, δηλαδή με έναν τρόπο σαν αυτόν που έγινε στη Χιλή στην Τουρκία. Θα έπεφτε από πρωτοβουλίες της αστικής τάξης έξω από τη δικτατορία, οι οποίες θα έριχναν τη δικτατορία, αλλά αποκλείοντας κάθε παρέμβαση των μαζών.
ή θα, αυτά όλα οδηγούσαν σε παθητικότητα και σε αδράνεια. Ή ήταν εφικτό να πέσει η δικτατορία με δραστηριότητες από τα κάτω. Με δραστηριότητες στηριγμένες στον κόσμο, στο κίνημα. Το Πολυτεχνείο στηρίζει αυτή την απάντηση, η οποία έχει γίνει μειοψηφική και τρίτη αποκατάσταση. Το ότι στην Ελλάδα οι εξελίξεις δεν ήταν ανάλογες ούτε με τις χειρίες, ούτε και της Ισπανίας ακόμα. Αλλά ακολούθησε αυτό που θα πω μετά, το επόμενο σημείο, οφείλεται στην εξέγερση, στη λαϊκή εξέγερση με κέντρο την εργατική αναφορά του Πολυτεχνείου. Ερώτημα τρίτο. Αυτή η εξέγερση είναι τζάμπα ή μήπως νίκησε. Ανήκω σε αυτούς που λένε νίκησε. Η ανοησία του Ζαχαριάδη για το 49, στρατιωτικά ηττηθήκαμε αλλά πολιτικά νικήσαμε, ισχύει για το 73. Κανένας από εμάς δεν βγήκε ηττημένος από το Πολυτεχνείο, όχι μόνο από το τρίμερο του Πολυτεχνείου, από όλη την περίοδο. Μικρή σημασία σε αυτό. Προσέξτε δύο πράγματα. Ένα το οποίο έχει πάει στα αζήτητα. Το 1974 ο ελληνικός καπιταλισμός έφτασε στο παραπέντε να κάνει πραγματικά πόλεμο με την Τουρκία. Μετά το πραξικόπημα και την εισβολή στην Κύπρο, η Χούντα δεν έπεσε. Η Χούντα κάλεσε επιστράτευση και έδωσε οδηγίες στο στόλο να βγάλει τα καράβια τους να στάθουν. Γιατί δεν μπορέσανε να κάνουν πόλεμο? Γιατί στους στρατώνες προσήλθε η νεολαία εργατική, αγροτική, φοιτητική, γενικώς η νεολαία της εποχής, τα παιδιά με τα μαλλιά, με τις φαγορίτες, με τις καμπάνες, με τα τζάκετ και δεν τολμάγανε να σου πούνε ούτε να πας να ακολουθείς. Έπεσε πανικός στους αξιωματικούς. Δεν ισχύει ότι δεν είναι πιθανότητα. Δεν τολμήσαμε να μοιάσουν όλα. Και όποιος έχει αμφιβολίες θα διαβάσει τη συνεδρίαση του Αραβάκη, του επικεφαλής του στόλου, που πράγματι ξεκίνησε να βγάζει τα καράβια από τους ναυστάθμους, αλλά μόλις τα έβγαλε δήλωσε ότι αν αυτοί καταλάβουν ότι πολεμάμε για να σώσουμε τη Χούντα, θα μας κρεμάσουν στο πετάρτι. Η εξέγερση που ήρθε το Νοέμβριο του 1973 έγκαιρα, μας έσωσε από ένα πόλεμο με την Τουρκία. Και πέρα από αυτό, κοιτάξτε ένα άλλο, η μεταπολίτευση. Με ένα φραστικό του Νίκου δεν συμφωνώ. Δεν ήρθε ο Καραμαλής και σκόλασε το μαγαζί. Ήρθε ο Καραμαλής και η αστική τάξη για τρία χρόνια έφτισε αίμα για να μαζέψει αυτά που εξαπόλυσε το Πολυτεχνείο. Η μακρά μεταπολίτευση, μεταξύ μας υπάρχουν χιλιάδες συζητήσεις για το πότε έλειξε, ήταν μια, τουλάχιστον μια τριετία, σκληρών αγώνων της τάξης μας και της νεολαίας, μέσα από τους οποίους γίνανε σημαντικότατες κατακτήσεις, άλλαξε συνολικά το τοπίο. Για να πίνω, για να μην μακραίνω. Από όλο αυτό υπάρχει ένα μήνυμα. Ότι η κόμπη, επειδή σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα κόμπο πολιτικό που μοιάζει άλλο. Οι κόμποι όταν δεν λύνονται, ενίοτε κόμπονται. Όχι πάντα. Ενίοτε όμως κόμπονται. Και υπήρξε, τελευταία μου αναφορά σε αυτό, σε αυτό ο Σοφρόνης πάλι είναι πολύ διαφορετικός, μια καινούργια πολιτική δύναμη. Καινούργια δεν ήταν, τίποτα δεν υπάρχει καινούργιο. Είχε πίσω τις προηγούμενα, παρελθόντα. Αλλά σαν μαζική πολιτική δύναμη, η επαναστατική αριστερά, η άκρα αριστερά, τιμητικά κάποιοι από εμάς λάθος, αλλά αυτοονομαζόμασταν αριστεριστές. Αυτή έχει η ημερομηνία γέννησης ως μαζική πολιτική απόπειρα του Πολυτεχνείου. Με τον προσανατολισμό της, αλλά έπαιξε ρόλο όταν μπήκε μέσα στο κίνημα, μπήκε μέσα στις μάζες, προσπάθησε να διεκδικήσει τον πολιτικό του προσανατολισμό. Το 1973 η επαναστατική αριστερά δεν έκανε κριτική. Πήρε τις ευθύνες των γεγονότων απάνω της. Και γι' αυτό νομίζω ότι ήταν
η πραγματική της ημερομηνία γέννηση. Διαβάστε το βιβλίο του Σοφρόνη, διαδώστε το και με βάση τις ιδέες που έχει αυτό το βιβλίο, συνεχίστε τον αγώνα, όπως έλεγε και ένα μήνυμα του Μάικλ Σταφ. Ευχαριστώ.